Ήταν επόμενο ότι η προβολή ενός τέτοιου θέματος σε μια χώρα με τα ισχυρά εγώ της, με ένα θέμα που αφορά πρωτίστως την Ελλάδα τους Έλληνες, με αυτό το εμβληματικό γεγονός ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις θετικές και αρνητικές. Μισό λεπτό, το ναι. θέλω να είμαστε δίκαιοι όμως σε κάτι ακόμη. Διότι τώρα δικούμε αυτούς οι οποίοι μας συνεχάρισαν, διότι για πρώτη φορά λέγονται κατά επιστημονικό τρόπο και αποδίδονται οπτικοποιημένα επίση με τον ούτε αρτιότερο ούτε τρόπο. Έτσι είναι και οι περισσότεροι. Έτσι είναι η ζωή του. οι λιγότεροι, προχωρούμε. Οι λιγότεροι ναι. κάνουν το μεγαλύτερο θόρυβο. Ακουμπήσαμε σε αυτό που εγώ το, το βρήκα σε μηνύματα που λέει Μη μου χαλάσει το μύθο μου. Ναι. Α, αυτό έμαθα, αυτό ξέρω, αυτό με κρατάει, μη μου το χαλάσει. Ακουμπήσαμε ένα ταμπού, κύριε Πορτοσάλτε, το οποίο λέει ότι η Οθωμανική περίοδο αυτά τα 400 χρόνια ήταν 400 χρόνια πόνου, σφαγών, ανασκολοπισμών. Πεδομαζόματο, όλα αυτά υπήρχαν. Κατά περιόδου υπήρχαν. Συγγνώμη και δικό μα λάθο και δική μα παράληψη που δεν είπαμε ότι μέσα σε αυτού του πολέμου, που κυρίω ήταν ανάμεσα στου ενετού και στους Οθωμανούς. Φυσικά γίναν και πολλές τοπικές εξεγέρσεις. Δεν ήταν ιδανικά τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας. Υπήρχε μια σύμμετρη σχετικά φορολογία, γινόντουσαν απογραφές, ε, γινόταν το λεγόμενο χαράτσι, ο κεφαλικός φόρος. Οι δύο πρώτοι αιώνε διαφέρουν με, από τη συνέχεια, κυρία Αγγελομάτη. διότι είναι η εποχή της ακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι της ακμής των Ελλήνων ή των άλλων Ορθόδοξων ή Υπόδουλων και Εβραίων το πεδομάζωμα μαζί με τα άλλα δεινά των Ελλήνων προβάλλεται από όλους τους λογίους της δύση και είναι ένα από αυτά που συγκλώνησαν και συγκίνησαν τη Δύση. Ο Τζέφρι Γκόντουγκουιν το γράφει αυτό σε ένα βιβλίο του που δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά ακριβώς για τον γενιτσαρισμό ότι οι πρώτοι βίαιοι στρατολογηθέντες πέδες προέρχονταν κυρίως από τους Έλληνες της Μαύρη Θάλασσας. Ο όρος Τούρκος, δεν χρησιμοποιείται ποτέ από τους Οθωμανούς ή από τους Μουσουλμάνους για να ορίσουν τον εαυτό τους. Αυτό ορίζονται κυρίως ως Μουσουλμάνοι. Τον όρο Τούρκος, οι Οθωμανοί και οι Μουσουλμάνοι το χρησιμοποιούν για να ε, χαρακτηρίσουν τις καθυστερημένες ομάδες που θυμίζουν τους Τουρκομάνους εισβολείς. Αυτό τον όρο το χρησιμοποιούν οι Χριστιανοί για να ορίσουν τους Μουσουλμάνους και τους Οθωμανούς. Γι' αυτό και στην ελληνική γλώσσα και στι παλιότερε μορφέ τη, υπήρχε ένα εντυπωσιακό όρο, ένα εντυπωσιακό ρήμα. Το τουρκίζω ή του τουρκεύω. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε εξισλαμιζόταν γινόταν Τούρκο. Καλησπέρα και Ο γνώμονα με τον οποίο οπλός... γράψατε εσεί το σενάριο. Ε, καταρχήν ε, δεν έγραψα εγώ το σενάριο, υπάρχει η ομάδα υπεύθυνη για την γραφή του σεναρίου και υπάρχει η ομάδα των ιστορικών συμβούλων. Υπάρχει επίση η ερευνητική ομάδα, καθώ και μια ευρύτερη επιστημονική ομάδα, μέσα στην οποία ανταλλάσσονται απόψεις προκειμένου να μπορέσουμε να περάσουμε ένα μέσο μήνυμα στον μέσο τηλεθεατή. Το μήνυμα το οποίο ήθελε να δώσει πολύ πολύ συνοπτικά και να περάσει στον μέσο πολίτη είναι πως είναι μια εξαιρετικά σύνθετη περίοδος η οποία ιδιαίτερα στις περιοχές που θα αποτελέσουν το ευαλτήριο της ελληνικής επανάστασης κατέληξε τα τελικά για τους λόγους του οποίους εξηγήθηκαν στο δεύτερο μέρος του πρώτου επεισοδίου στα Ορλοφικά και από εκεί και πέρα επιταχύνθηκαν οι εξελίξεις προς την ελληνική επανάσταση. Έγινα δέκτης και εγώ πολλών παραπώνων ενστάσεων, καλοπροαίρετων, κακοπροαίρετων επίσης. Αντιλαμβάνομαι, κατανοώ τις ευαισθησίες του κόσμου. Δεν υπάρχει κανείς, ακόμη και ο πιο ακραίο αν τοποθετηθεί, τον οποίο τον αντιμετωπίζει κανεί με απαξίωση. Όχι. Νομίζω ότι κανένα από τα α, μέλη αυτή τη ομάδα που, που Προχώρησε αυτή τη σειρά, δεν έχει αυτή τη διάθεση. Υπάρχουν όμω ορισμένα επιστημονικά δεδομένα τα οποία πρέπει να θέσουμε και πρέπει να συζητήσουμε, να ανοίξουμε αυτόν τον διάλογο και να περάσουμε ένα μήνυμα στον μέσο τηλεθεατή. Σε αυτέ τι οκτώ εκπομπέ θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να συζητήσουμε όλε αυτέ τι παραμέτρου που ε, θέτεται. Μετά το διάλειμμα, κυρίε και κύριοι, αρχίζουμε την ανάλυση του σημερινού δεύτερου επεισοδίου.